Είναι το κεφάλαιο Ιώτα Γάμα από το βιβλίο Σαμουήλ Β. Σελίδα 309, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο Σαμουήλ Β. Μετά δε ταύτα, Αβεσσαλώμ, ο γιος του Δαβίδ, είχε αδελφή ωραία ονόματι Θάμαρ και ηγάπησεν αυτήν Αμνών, ο γιος του Δαβίδ. Και έπασχε τόσον ο Αμνών, ώστε ηρώστησε δια την αδελφή αυτού Θάμαρ. Διότι είτε παρθένος και εφαίνεται εις τον Αμνών δυσκολότατον να πράξει τι εις αυτήν. Είχε δε ο Αμνών φίλων, ονομαζόμενον Ιωναδάβ, ιών του Σαμαά, αδελφού του Δαβίδ. Ήτο δε ο Ιωναδάβ άνθρωπος πανούργος σφόδρα και είπε προς αυτόν, «Διατίσει ιέ του βασιλέως αδυνατής τόσο από ημέρας εις ημέραν, δε θέλεις φανερώσει τούτο προς εμέ?» Και είπε προς αυτόν ο Αμνών, «Αγαπώ Θάμαρ την αδελφή Αβεσσαλώμ του αδελφού μου». Και ο Ιωναδάβ είπε προς αυτόν, «Πλαγίασον επί την κλίνη σου και προσποιήθητη τον άρρωστον. Και όταν ο πατήρ σου έλθει να σε είδη, είπε προς αυτόν, «Ας έλθει παρακαλώ Θάμαρ η αδελφή μου και ας μη ετοιμάσει να φάγω και ας ετοιμάσει εμπροσθέν μου το φαγητόν δια να είδω και να φάγω εκ της χειρός αυτής». Και πλαγίασεν ο Αμνών και προσεποιήθη τον άρρωστον. Και όταν ήρθαν ο βασιλεύς να είδει αυτόν, είπε ο Αμνών προς τον βασιλέα, «Ας έλθει παρακαλώ Θάμαρ η αδελφή μου και ας κάμνει εμπροσθέν μου δύο κολύρια δια να φάγω δια της χειρός αυτής». Και απέστειλεν ο Δαβίδ εις τον οίκον προς τη Θάμαρ λέγον, «Είπαγε τώρα εις τον οίκον του αδελφού σου Αμνών και ετοίμασον εις αυτόν φαγητόν». Και υπήγαινε η Θάμαρ εις τον οίκον του αδελφού αυτής Αμνών ως της ήτο πλαγιασμένος. Και έλαβε το άλευρον και εζήμωσε και έκαμε κολύρια εμπροσθεν αυτού και έψησε τα κολύρια. Έπειτα έλαβε το τηγάνιον και κένωσε αυτά εμπροσθεν αυτού πλην δεν ηθέλησε να φάγει. Και είπεν ο Αμνών, «Εκβάλλεται πάντα άνθρωπον απ' εμπροσθέν μου και εξήλθεν απ' αυτού πάντες». Και είπε ο Αμνών προς Θάμαρ, «Φέρε το φαγητόν εις τον κοιτώνα δια να φάγω εκ της χειρός σου». Και Θάμαρ έλαβε τα κολύρια τα οποία έκαμε και έφερε εις τον κοιτώνα προς Αμνών των αδελφών αυτής. Και ότε προσέφερε προς αυτόν δια να φάγει, επίασεν αυτήν και είπε προς αυτήν, «Ελθέ κοιμήθη με τεμού αδελφή μου». Ιδέ είπε προς αυτόν, «Μη αδελφέ μου, μη με ταπεινώσεις, διότι δεν πρέπει τούτον πράγμα να γίνει εν το Ισραήλ, μη κάμεις την αφροσύνη ταύτην, και εγώ πώς θέλω απαλείψει τον ειδός μου, αλλά και εσύ θέλεις είστε ως είσαι εκ των αφρόνων εν το Ισραήλ». Τώρα λοιπόν παρακαλώ, λάλησον προς τον βασιλέα, διότι δεν θέλει με αρνηθεί εισέ. Δεν θέλησον όμως να εισακούσει τη φωνή αυτού, αλλά η περισχύ σας εκείνης εβίασεν αυτήν και εκοιμήθη με ταυτής. Τότε ο Αμνών εμίσησεν αυτήν μίσος μέγα, ώστε το μίσος με το οποίο εμίσησεν αυτήν ή το μεγαλύτερον παρά την αγάπη με την οποία εμίσησεν αυτήν. Και είπε προς αυτήν ο Αμνών, «Σηκώθητη, είπαγε». Ιδέ είπε προς αυτόν, «Δεν είναι αιτία, το κακόν τούτο το να με αποβάλεις είναι μεγαλύτερον του άλλου το οποίον έπραξες σε μέ. Δεν ηθέλησεν όμως να εισακούσει αυτής». Και έκραξε τον νέον αυτού τον υπηρετούντα αυτόν και είπε, «Έκβαλε τώρα ταύτην απ' εμού έξω και μόχλωσον την θύραν κατόπιν αυτής. Ήτο δε ενδεδειμένη χιτών απικυλόχρον, διότι εφυγατέρες του βασιλέως επαρθένε τι αυτά επενδύματα ενεδίοντο. Και ξέβαλεν αυτήν έξω υπηρέτης αυτού και εμόχλωσε την θύραν κατόπιν αυτής. Λαβούσα δε η Θάμαρ στάκτην επί της κεφαλής αυτής και διασχίσας τον εφαυτής χιτώνα των ποικιλόχρων και βαλούσα τα σχήρας αυτής επί της κεφαλής αυτής απήρχετο πορευωμένη και κράζουσα». Και είπε προς αυτήν Αβεσσαλώμ ο αδελφός αυτής, «Μήπως Αμνών ο αδελφός σου ευρέθη μετά σου? Πλην τώρα σιώπησον αδελφή μου, αδελφός σου είναι, μην κατάθλιβε την καρδία σου για το πράγμα τούτο». Η Θάμαρ λοιπόν εκάθητο χειρεύουσα εν το οίκο του αδελφού αυτής Αβεσσαλώμ. Ακούσας δε ο βασιλεύς Δαβίδ πάντα ταύτα τα πράγματα, εθυμώθη σφόδρα. Ο δε Αβεσσαλώμ δεν ελάλησε μετά του Αμνών ούτε καλών ούτε κακών, διότι εμίση ο Αβεσσαλών των Αμνών επειδή εταπείνωσε την αδελφή αυτού Θάμαρ. Αμήν. Αμνών, ένας άνθρωπος με εξουσία,
με εξουσία ιδιαίτερη, επειδή είναι Υιός Βασιλέως. Εξουσία μεγάλη και ιδιαίτερη σαν Υιός Βασιλέως. Και όχι μόνο αυτό, αδερφοί αγαπητοί, αλλά και πρωτότοκος. Ο πρωτότοκος του Δαβίδ. Μέσα στο βασίλειο του Δαβίδ κανένας άλλος δεν είναι σαν τον Αμνών. Με τέτοια εξουσία βασιλική. Γιατί το παιδί του βασιλιά έχει απεριόριστη εξουσία στο βασίλειο του πατέρα του. Ο δε πρωτότοκος Υιός έχει την πρώτη πλήρη και τέλεια εξουσία στο βασίλειο του πατέρα του. Μοναδική θέση. Το ερώτημα όμως και το μήνυμα σήμερα από το Θεό, αδελφοί αγαπητοί, είναι πώς χρησιμοποιεί την εξουσία που έχει ο άνθρωπος και την εξουσία αυτή που του εδόθη από το Θεό. Πώς τη χρησιμοποιεί, τι κάνει, πώς την εργάζεται, πώς ενεργεί. Με την εξουσία αυτή πώς εργάζεται, πώς ενεργεί, πώς τη χρησιμοποιεί. Θέλω να το επαναλάβω αυτό, γιατί στην Καινή Διαθήκη όποιος δέχεται το Χριστό, σε αυτόν δίδεται εξουσία να είναι τέκνο Θεού. Και το τέκνο έχει εξουσία τέλεια στο βασίλειο του Πατρός του. Και μάλιστα όταν ο Θεός τον προσθέσει στην εκκλησία του, τότε έχει την εξουσία του πρωτοτόκου. Γιατί ο Υιός είναι μέσα σε εκκλησία πρωτοτόκων. Αλληλούια. Μοναδική εξουσία. Και αν ο Αμνών είχε μοναδική εξουσία στο βασίλειο του Δαβίδ, το παιδί του Θεού, αλλά ποιο παιδί του Θεού, το παιδί του Θεού το ευλογημένο έχει μοναδική εξουσία στον πνευματικό κόσμο. Μοναδική. Τέλεια, πλήρη. Τώρα ο Αμνών, πώς χρησιμοποίησε την εξουσία τη δοσμένη από το Θεό σαν πρωτότοκος Υιός του Δαβίδ. Μεγαλώνοντας ήρθε μια επιθυμία στην καρδιά του, πράγμα το οποίο είναι σωστό. Πράγμα το οποίο είναι τέλειο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ένας άντρας, ένα νέο παιδί μεγαλώνοντας να μην στρέψει το βλέμμα του σε μια κοπέλα. Και αυτός έστρεψε το βλέμμα του σε μια όμορφη κοπέλα που επίσης είχε την εξουσία του παιδιού του Δαβίδ. Και τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να σταθεί, και πώς θα σταθεί, στην παρουσία του Θεού. Του φαίνεται πράγμα πολύ δύσκολο να πλησιάσει τη Θάμαρ. Δυσκολότατο του φαίνεται. Φαίνεται πολύ σημαντικό και δύσκολο σε αυτόν να χρησιμοποιήσω, και συγχωρέστε με αυτή την έκφραση, να κατακτήσει, δηλαδή να πάρει κοντά του τη Θάμαρ, την οποία αγάπησε πάρα πολύ και μάλιστα αρρώστησε. Και όμως έχει εξουσία, αλλά δεν την ξέρει. Και έχει την εξουσία του πατέρα του, να πάει στον πατέρα του. Έχει την εξουσία του πατέρα του, να πάει στον πατέρα του. Και να του πει θέλω τη Θάμαρ. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην συμφωνήσει και να μην δεχτεί ο Δαβίδ να ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία του πρωτότοκου παιδιού του. Υπάρχει κανένας λόγος. Υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος. Όμως τον πλησιάζει ένας ξάδελφός του, ο Ιωναδάβ, ο οποίος είναι πανούργος. Πανούργος όμως. Άνθρωπος
που δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, άνθρωπος που είναι πονηρός και προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά του και τα ζητήματά του με την πονηριά του και κάνει ένα πονηρό σενάριο. Πλησιάζει τον Αμνόν, του λέει, γιατί είσαι τόσο πολύ άρρωστος, γιατί αδυνατίζεις κάθε μέρα, γιατί δεν θα μου το πεις εμένα, φίλη. Θα μου πείτε τώρα, ο Αμνόν παρέα με έναν πανούργο, μην το δούμε έτσι, ο Αμνόν έχει φίλο ένα ξαδερφό του. Και λέει, του εξομολογείται, αγαπώ τη Θάμαρ. Και έρχεται τώρα η συμβουλή. Μία συμβουλή από έναν άνθρωπο, όπως είπαμε, πανούργο, μακριά από την παρουσία του Θεού, μακριά από το θέλημα του Θεού. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Και η συμβουλή του είναι καλή, αποτελεσματική στα μάτια των ανθρώπων ως προς τα αποτελέσματα, αλλά τραγική στα μάτια του Θεού. Θα κάνεις τον άρρωστο, θα υποκριθείς τον άρρωστο. Ξεκινάει από ψέμα, από υποκρισία. Θα υποκριθείς τον άρρωστο, θα έρθει ο πατέρας σου να σε δει και τότε θα του ζητήσεις να στείλει τη Θάμαρ να φτιάξει δύο ψωμιά και να φάει. Αυτό είναι όλο. Και εκεί θα δεις τι θα κάνεις. Προσέξτε, αδερφοί αγαπητοί, τι αποφασίζει να κάνει ένας άνθρωπος που έχει τέλεια εξουσία. Τέλεια, πλήρη εξουσία. Μπορεί να πάει στο Δαβίδ και να μην δώσει τίμου. Θα λέγαμε, μπορώ να πάω, μπορείς να πας στο Θεό και να πεις δώστε μου. Θέλω αυτό. Και ο Θεός πιστός στο λόγο του θα στο δώσει. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Θα στο δώσει. Όμως αυτός, σενάριο, πονηριά, πανουργία, και πράγματι έγινε όπως του τα είπε ο πανούργος. Ήρθε ο Δαβίδ, τον είδε άρρωστο, λέει, τι θέλεις, λέει, στείλε μου τη Θάμαρ να μου κάνει δύο ψωμιά να φάω, να στυλωθώ. Και ο Δαβίδ δεν του χαλάει χατήρι. Είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός δεν μας χαλάει χατήρι. Δεν μας χαλάει χατήρι. Καθόλου δεν μας χαλάει χατήρι. Ό,τι αν ζητήσουμε στο όνομα του Χριστού, ο Θεός θα το κάνει. Ό,τι να πάει ο πρωτότοκος Υιός του Δαβίδ στο Δαβίδ να του ζητήσει, ο Δαβίδ θα του το δώσει. Αλλά φοβάται. Έχει απιστία, έχει λιγοπιστία. Φόβος γεμίζει την καρδιά του. Αμηχανία, αδυναμία. Πώς θα πάω στον πατέρα μου και τι θα κάνει η Θάμαρ. Άστο αυτό, θα το κανονίσει ο Δαβίδ, άστο αυτό. Θα το κανονίσει ο Θεός. Ο Θεός μπορεί τα πάντα να κάνει. Και είναι έτοιμος να σε βοηθήσει. Σε όλα τα ζητήματα της καρδιάς σου. Πώς θα το καταλάβω αυτό, πώς θα το πιστέψω αυτό. Μα είναι απλό. Ο Θεός είναι πατέρας σου, ο Θεός σε αγαπάει και όπως ο πατέρας ο ουράνιος όταν του ζητήσεις άρτον δεν σου δίνει ψωμί, δεν σου δίνει πέτρα, θα σου δίνει ψωμί, θα σου το δώσει. Αν του ζητήσεις αυγό δεν θα σου δώσει σκορπιό, θα σου δώσει αυγό. Με την απλότητα του παιδιού του Θεού ο Αμνόν έχει τα πάντα. Αλλά εγκαταλείπει την απλότητα και μπαίνει στην πονηριά του διαβόλου. Φοβάμαι, λέει, μην σας πλανήσει ο διάβολος και χάσετε την απλότητα, την εν Χριστώ Ιησού, και χάσετε τα πάντα. Αυτό φοβάται ο Παύλος. Και όταν φτιάχνει τα ψωμιά, τους διώχνει όλους, μένει μέσα και τις λέει, έλα να κοιμηθούμε μαζί. Η Θάμαρ είναι σοφή γυναίκα. Όχι, λέει, παιδί μου, όχι, όχι, αδερφέ μου. Το κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτή την αφροσύνη. Μην κάνεις αυτή την αφροσύνη. Γιατί να θεωρηθείς ο σύς των αφρόνων μέσα στο Ισραήλ.
Τι απλά πήγαινε στο Δαβίδ, δεν θα σε με αρνηθεί. Και εγώ σε θέλω. Αλλά ας ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού, ας ακολουθήσουμε την τάξη των πραγμάτων. Ας ακολουθήσουμε αυτό το οποίο υπαγορεύει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί να μπούμε σε διαδικασίες παράλογες, περίπλοκες, ανθρώπινες, φαντασιώσεις, γιατί? Πήγαινε στο Δαβίδ, πες του δώσε μου τη θάμαρ και θα με έχεις. Πήγαινε στο Θεό και πες του δώσ' το και θα το έχεις. Αφού είναι αγαθός ο Θεός. Απόλυτα αγαθός ο Θεός. Όμως ο Αμνών έχει πια πιστεί. Έχει πια πιστεί για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει. Είναι πεπισμένος. Ξέρω τι θα κάνω. Ιδιογνώμων, ισχυρογνώμων. Ό,τι θέλει αυτός κάνει. Κάτσε βρε παιδί μου. Άκουσε τη φωνή του Θεού. Όχι. Εγώ έτσι θα κάνω. Εγώ ξέρω. Τον κακό του τον καιρό ξέρει. Τίποτα δεν ξέρει. Τίποτα, τίποτα. Τα έχει χάσει όλα. Νομίζει ότι ξέρει και είναι άχρηστος τελείως. Άχρηστος. Θα κάνει ζημιά στο βασίλειο του Ισραήλ, θα κάνει ζημιά στο Δαβίδ, θα κάνει ζημιά στον εαυτό του, θα κάνει ζημιά στη Θάμαρ. Παντού θα φέρει καταστροφή. Απίστευτο, ε. Αυτός που έχει την εξουσία του παιδιού του Δαβίδ και πρωτότοκος. Άχρηστος. Άθλιος. Όπου περνάει καταστροφή φέρνει. Γκρέμισμα. Έτσι κάνει γκρεμίζει, έτσι κάνει γκρεμίζει. Κλωτσάει άχρηστος άνθρωπος. Εντελώς άχρηστος. Γιατί δουλεύει με το μυαλό του το ανόητο. Με το πνεύμα το δικό του. Ενώ υπάρχει το πνεύμα του Θεού. Ενώ υπάρχει το όνομα του Χριστού. Τι θα κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο? Και εβίασε την Θάμαρ. Βρέθηκε μαζί της με το ζόρι. Σαν ζώο. Κοιτάξτε που καταλήγει ο άνθρωπος, ο εν τιμή και μη εννοών. Σαν τα κτίνη τα φθυρώμενα. Ζώων πια. Φοβερό να έλθει σε σχέση με μια γυναίκα με το ζόρι. Φοβερό. Ζώων. Άθλιος. Ποιος ο πρωτότοκος γιος του Δαβίδ. Ποιος το παιδί του Θεού. Που το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Γκρέμισμα, καταστροφή. Απέσιος άνθρωπος. Έκανε ό,τι έκανε. Τώρα η καρδιά του δεν είναι στα χέρια του Θεού. Τώρα η καρδιά του έφυγε από τα χέρια του Θεού. Τώρα η καρδιά του είναι στα χέρια του διαβόλου. Τώρα την καρδιά του την κάνει ό,τι θέλει ο διάβολος. Όταν ήταν στα χέρια του Θεού, ο Θεός έστελνε δια του Πνεύματος του Αγίου την αγάπη του μες στην καρδιά του. Τώρα όμως που έφυγε από την παρουσία του Θεού, ο διάβολος στέλνει το μίσος μέσα στην καρδιά του. Μίσος. Και ξαφνικά αυτή την κοπέλα που τόσο αγάπαγε, ξαφνικά τη μίσησε. Μα τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Μίσησε την κοπέλα που αγαπούσε? Τι πράγμα είναι αυτό? Πώς έγινε αυτό μέσα σε μια στιγμή? Τώρα ό,τι θέλει κάνει ο διάβολος. Μα μίσος, μίσος. Μα πώς γίνεται αυτό? Γίνεται μίσος. Και έτσι λέει φύγε. Όξο, δρόμο. Αυτή η κοπέλα λέει μην το κάνεις αυτό. Αυτό είναι χειρότερο τώρα. Αυτό είναι τρομερό που κάνεις. Με ατίμωσες, με αδίκησες και με διώχνεις τώρα. Την ίδια μέρα όλα αυτά. Μα τι είσαι τρελός. Τρελός είναι αδελφή. Τρελός. Γιατί όταν ο άνθρωπος χάνει την παρουσία του Θεού τρελαίνεται. Σχιζοφρενής γίνεται. Η καημένη κοπέλα τι έπαθε, τι της έλαγε, τι της έτυχε.
Και ποιον, από ποιον, από τον πρωτότοκο γιο του Δαβίδ. Από τον άνθρωπο με την πλήρη εξουσία. Τι της έλαχε, τι της έτυχε. Απίστευτο. Φοβερό. Και να σου τύχει από αδελφό. Και να σου τύχει από διάκονο. Και να σου τύχει από πρεσβύτερο. Και να σου τύχει από ποιμένα. Και να σου τύχει από αυτόν που τον αγαπάς και είσαι δίπλα του. Απίστευτο. Και διόρθωση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει διόρθωση. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, την καρδιά μας. Την καρδιά μας, γιατί ο άνθρωπος όταν φύγει από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου τρελαίνεται. Τρελαίνεται. Κάνει ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς. Ό,τι δεν περνάει από το μυαλό του, από το μυαλό σου. Κοιτάξτε τώρα πώς χρησιμοποίησε την εξουσία που ο Θεός του έδωσε. Γι' αυτό σήμερα το μήνυμα, αδερφοί αγαπητοί, είναι σκληρό. Πώς χρησιμοποιείς την εξουσία που σου εδόθη σαν παιδί του Θεού και μάλιστα σε εκκλησία πρωτοτόκων. Πώς τη χρησιμοποιείς. Τι κάνεις, πώς ενεργείς, πώς σκέφτεσαι, πώς συλλογίζεσαι, πώς εργάζεσαι. Έχεις εξουσία, έχεις δυνάμεις. Είσαι και χρησμένος με το Πνεύμα το Άγιο. Λες και σε ακούει ο Θεός. Λες και γίνεται, θυμηθείτε το Βαλάμ. Είχε εξουσία δοσμένη από το Θεό. Προσευχόταν και ο Θεός τον άκουγε. Προσευχόταν και ο Θεός απαντούσε. Προσευχόταν και ο Θεός ενεργούσε. Και στο τέλος κατάτησε μάντης. Και πνεύμα πονηρό μέσα του. Θυμηθείτε τον Σαούλ, βασιλιάς του Ισραήλ. Με εξουσία, με δύναμη. Έλεγε και γινότανε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Και χρησμένος από το Θεό. Και πνεύματα πονηρών ετάρατε αυτόν. Γιατί δεν έμεινε με απλότητα στα λόγια του Θεού. Με απλότητα στην καθαρότητα της παρουσίας του Θεού. Φοβερό, φοβερό. Το αποτέλεσμα, θάνατος. Μπορεί να γλιτώσει ο Αμνών. Δεν ξέρω αν θα γίνει από τον Αβεσσαλόμ, αν θα γίνει, δεν ξέρω από ποιον θα γίνει, αλλά δεν γλιτώνει. Κρίση Θεού. Δεν γλιτώνει, δεν γλιτώνει, δεν γίνεται τίποτα. Και 2 χρόνια πέρασαν, ο Αβεσσαλόμ τον εμίσησε, άλλος από εκεί. Αλλά τώρα πια ο ένας εναντίον του άλλου, ο ένας πάνω σε αυτόν. Αφήστε τα, μην τα λέμε. Τώρα πια δεν υπάρχει παρουσία Θεού, δεν υπάρχει προστασία Θεού. Υπάρχει προστασία Θεού. Δεν υπάρχει χάρις Θεού. Δεν υπάρχει έλεος Θεού. Δεν υπάρχει ευλογία Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, για το πώς θα χρησιμοποιούμε την εξουσία που ο Θεός μας δίνει. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είμαστε στο απειρόβλητο. Αντιθέτως, είμαστε σε εκείνη τη θέση που οι επιθέσεις του διαβόλου είναι πιο δυνατές και πιο σκληρές. Δεν είμαστε άτρωτοι. Είμαστε σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Αλληλούια. Και ο Αμνών απέθανε. Προστασία καμία. Ζημιά στη Θάμαρ. Ζημιά στον Αβεσσαλόμ. Ζημιά στον Δαβίδ. Ζημιά στο βασίλειο του Δαβίδ. Και τη μεγαλύτερη ζημιά ο ίδιος. Και για ποιο λόγο, για τίποτα. Ποια αιτία, ασήμαντη. Δηλαδή,
αγάπησε τη Θάμαρ. Καλό είναι αυτό. Μετά ακολούθησε το θέλημα του Θεού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ακολούθησε το Λόγο του Θεού. Προχώρησε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αδελφοί αγαπητοί, το να μην έχεις εξουσία, να μην έχεις δύναμη, είναι πιο ασφαλές. Το να έχεις εξουσία και δύναμη είναι ωφέλιμο για σένα, για το περιβάλλον σου, για αυτούς που υπηρετείς, αλλά το να είσαι απρόσεκτος σε αυτό που σου εμπιστεύεται ο Θεός είναι άκρος επικίνδυνο. Είναι σαν να σου έχει εμπιστευτεί κάποιος πυρηνική βόμβα και λες, δεν βαριέσαι να ρίξω μια τώρα εδώ στην Κηφισιά, τι θα γίνει? Ο Θεός να μας φυλάει. Ξέρετε ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στην οικογένεια? Ο πατέρας. Ξέρετε ποιος είναι ο πιο καταστροφικός άνθρωπος στα παιδιά? Η μητέρα. Ξέρετε ποιος κάνει το μεγαλύτερο κακό στην εκκλησία? Ο ποιμένας. Ξέρετε ποιος μπορεί να καταστρέψει τη γυναίκα του? Ο άντρας της. Ποιος μπορεί να γκρεμίσει τον άντρα, η γυναίκα? Γιατί έχουν εξουσία. Έχουν εξουσία από το Θεό. Και τι θα κάνουμε? Εδώ είναι, αδελφοί αγαπητοί, που χρειαζόμαστε βοήθεια. Εδώ είναι, αδελφοί, που χρειαζόμαστε τη χάρη του Χριστού. Εδώ είναι. Εδώ είναι να καταλάβουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί κανείς να κάνει τίποτα μόνος του. Τίποτα. Χωρίς τον Χριστό τίποτα. Να λοιπόν ένας καινούριος δρόμος που μπορεί να μας ανοίξει ο Χριστός. Δρόμος ευλογίας. Την εξουσία που μας έχει δώσει, όποια και να είναι, μικρή ή μεγάλη, να τη χρησιμοποιούμε με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου για να γίνεται καλό και στη ζωή μας και στην οικογένειά μας και στο περιβάλλον μας. Και όταν ο Χριστός φωνάζει «προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε», το εννοεί και προσεκτικός και άγρυπνος και ιδιαίτερα προσευχόμενος. Αμήν. Να ψάλουμε τον